και λέω να πάμε στα Χανιά, να πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στα Χανιά, εκεί που μας περιμένει ο κύριος Νίκος Ξανθουδάκης, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπαγιανάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με το ονομασία λοιπόν της οδού Αντωνιάδου σε οδό Στάθη Λαζαρίδη. Στάθης Λαζαρίδης, ο οποίος μένει ζωντανός στις καρδιές όλων μας και κυρίως εσάς, των συναδέλφων του, θυμίζοντάς μας ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χάθηκε άδικα, ένας ειδικός φρουρός ο οποίος χάθηκε άδικα και θυμίζοντας φυσικά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, και το βαρύ φορτίο που φέρετε όλοι στην πλάτη σας με το επάγγελμα το οποίο υπηρετείτε. Πράγματι, κυρία Σφαγιανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα μέσα από το Crete TV να αναφερθούμε σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι για εμάς, για την οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας. Για μας ο αείμνηστος ο Στάθης ο Λαζαρίδης είναι αθάνατος. Παραμένει και στις ψυχές μας και στις καρδιές μας. Πράγματι, μόλις γίνανε οι εκλογές στα Χανιά τον Απρίλιο, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο συγκεκριμένα, την πρώτη συνάντηση που κάναμε, το μήνα Μάιο του 2018, συναντήσαμε τον κύριο Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Βάμβουκα, και το αναπτύξαμε το τόσο σημαντικό θέμα που έχει για μας σημασία, το έξω από το Μέγαρο και νότια, από το αστυνομικό Μέγαρο, να ονομαστεί η οδός Εμμανουήλ Αντωνιάδου σε Στάθη Λαζαρίδη. Ο Στάθης ο Λαζαρίδης ήταν αστυνομικός ειδικός φρουρός που υπηρετούσε στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων. Πράγματι, 5 Νοεμβρίου του 2007, ενώ ήταν διαταγμένος υπηρεσία, ενώ πήγαινε στα ζωνιανά υπηρεσία κανονικά, πέσανε σε νέδρα, μπορώ να πω κακοποιών, άναντρων βέβαια, γιατί κακά τα ψέματα, το να περνάς να κάνεις την υπηρεσία σου και να δέχεσαι πειρά από τα βουνά κρυμμένος κάπου σε βράχους ή σε σπίτια, δεν είναι κάτι έντιμο. Ανήθικο, ανέντιμο. Πράγματι τον βρήκε μια σφαίρα από τις πολλές που πήγανε και από το 2007 μέχρι το 2015 νοσηλεύτηκε σε νοσοκομεία του εξωτερικού, στο Ισραήλ, εν συνεχεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, κατέληξε το 401, όπου και το 2015, 6 Σεπτεμβρίου, απεβίωσε. Για μας πράγματι ο κύριος Δήμαρχος με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και το Προεδρείο συγκεκριμένα το συναντήσαμε τρεις φορές και μπορώ και δίχως σε άλλες εκδηλώσεις που το συναντούσαμε. Πράγματι ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε και χθες αυτό το αίτημά μας, το δίκαιο αίτημά μας, το πέρασε η Δημοτική Κοινότητα Χανίων ομόφωνα και πλέον από χτες και ομόφωνα έχει ονομαστεί. Απλώς είναι το τυπικό πλέον μέρος να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντός ενός μηνός, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, όλη αυτή η διαδικασία θα μετανομαστεί η οδός Εμμανουήλ Αντωνιάδου σε Στάθη Λαζαρίδη. Εγώ προσωπικά, σαν πρόεδρος, ευχαριστώ δημόσια τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Βάμβουκα, τον συνεργάτη, τον κύριο Μπροκαλάκη, την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, την κυρία Αθανασάκη, όλα τα μέλη που ήταν εκεί και ψηφίσαν ομόφωνα, καθώς και πάρα πολλούς συναδέρφους που ήταν εκεί για παρηγοριά, διότι είχε κατέβει και ο πατέρας του, ο κύριος Γιάννης, με την κυρία Ευθυμία από το Τσοτήλι Κοζάνης, και ήταν και εκεί και η Χήρα Μαρία Κουρούπη, σύζυγός του. Όπως καταλαβαίνετε, για μας ήταν μια μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κλίμα ήταν φορτισμένο. Φορτισμένο φυσικά για την μνήμη του Στάθη Λαζαρίδη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι σας είπε η οικογένειά του, αν είναι κάτι το οποίο σας εξέφρασε ενδεχομένως και κάποιο παράπονο. Γιατί εσείς, η κοινωνία της Κρήτης, εσείς οι συνάδελφοί του, όλο το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν τον ξεχνά. Με την κεντρική πολιτεία, τι γίνεται, κύριε Ξανθουδάκη? Είστε ικανοποιημένοι? Έχει σταθεί στην οικογένεια? Εμείς, εγώ ξέρετε ότι από το 2007 και μετά η πολιτεία έκανε ό,τι μπορούσε, βέβαια μπορούσε να κάνει ακόμα πολλά περισσότερα. Αυτό κατά τα λεγόμενα του κύριου Γιάννη του Λαζαρίδη, του πατέρα του αείμνηστου του Στάθη μας, έχει κάποια παράπονα από την ελληνική πολιτεία και αν μη τι άλλο πρέπει να έχει, η οποία μας τα ανάπτυξε, η οποία το ξεχάσανε από ό,τι μας είπε. Και από εκεί και πέρα εμείς μέσα από την κοινωνία δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Πράγματι, σίγουρα, οι άνθρωποι ξεχνιούνται όταν εμείς το ξεχάσουμε. Εφόσον υπάρχουν και τους θυμόμαστε, να είστε σίγουροι ότι ο Στάθης είναι ανάμεσά μας. Εμείς τον έχουμε κομμάτι δικό μας. Και μάλιστα όταν έρθετε κάποια στιγμή στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων που υπηρετώ εγώ από τη θέση του υποδιοικητή Χανίων, τον έχουμε μπαίνοντας δεξιά, τον έχουμε σε μια εικόνα να τον τιμάμε και να τον θυμόμαστε όπως και κάποιους άλλους συναδέλφους μας που έχουν πεθάνει ενώ καθήκοντος ή από τροχείο ατύχημα ή από οτιδήποτε άλλη αιτία.
Μάλιστα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα, κύριε Ξανθουδάκη, γιατί είναι και ημέρες εορτών, είναι ημέρες οι οποίες καταλαβαίνουν ότι για εσάς έχουν ένα παραπάνω φορτίο, μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, τροχονομική έλεγχη, έχει έλεγχη για παράνομα παιχνίδια. Όλες αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές ημέρες, έχετε ένα πολύ μεγάλο λοιπόν φορτίο στην πλάτη σας. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς είστε ικανοποιημένος, αν βγαίνουν οι βάρδιες, αν υπάρχουν ελλείψεις, τι προβλήματα υπάρχουν στα Χανιά. Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν. Με την αναδιάθρωση που έγινε πριν ένα χρόνο περίπου, γίνανε κάποια τμήματα καινούρια στο νομό Χανίων, όπως έγινε το τμήμα μεταγωγών δικαστηρίων και το τμήμα άμεσο δράσης, που κυρία Σφακιανάκη, αυτό το προσωπικό καινούριες υπηρεσίες γίνανε από το ήδη υπάρχον προσωπικό, όπως έχω πει και σε άλλες μου φορές στις συνεντεύξεις μου, και οι οποίες δεν επαρκούν για να στελεχώσουν επαρκώς τη διεύθυνση αστυνομίας Χανίων. Πράγματι, έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από τον πρώην αρχηγό και από τον νυν αρχηγό και από τον κύριο υπουργό, τον πρώην και την κυρία υπουργό που είναι σήμερα με την κυρία υπουργό, και την έχω επισκεφτεί και προσφάτως στο Υπουργείο, και έχω ζητήσει εγγράφως το λιγότερο η αστυνομική διεύθυνση Χανίων πρέπει να κατέβουν το λιγότερο, το τονίζω, 50 αστυνομικοί. Ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή περίπου αναλογεί 363 πολίτες με ένα αστυνομικό, καταλαβαίνετε ότι το νούμερο είναι τρομακτικό. Και ειδικά όταν μιλάμε τους καλοκαιρινούς, τους θερινούς μήνες που έρχεται ο τουρισμός στην Κρήτη γενικά. Ή από ανατολικά, ή από δυτικά, ή από νότια. Υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε αυτό το αίτημά σας, γιατί γνωρίζω και από τη συνάδελφο την Βίκη την Παπαδογιαννάκη ότι εκείνο το οποίο ζητούσατε ήταν να μην αποσπαστεί απλά προσωπικό από άλλες υπηρεσίες για να ενισχυθούν οι άμεση δράση και το τμήμα μεταγωγών, να γίνουν ουσιαστικά ενίσχυση. Αυτό που ακριβώς είπατε και εσείς της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Υπάρχει κάποια ανταπόκριση σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα, δηλαδή εγώ από το μήνα Απρίλιο που είμαι πρόεδρος και τα λοιπά, μέχρι τώρα δηλαδή που γίνανε οι τακτικές μεταθέσεις, κατεβήκανε 12 άτομα, αλλά φύγανε 7. Αν εξαιρέσουμε ότι είχαμε και κάποιες συνταξιοδοτήσεις, στην ουσία το κέρδος ήταν ένα άτομο. Δηλαδή κάποιοι κατεβήκανε, πήρανε θέσεις, πιάσαν την οργανική θέση, να το πω απλά αστυνομικά για να το καταλάβει και ο κόσμος, και συνεχείας αποσπαστήκανε ή σε πολιτικό πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο επίσημο, όπως πρέσβη ή οτιδήποτε άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιου είδους εμείς, δηλαδή έρχεται ο συνάδελφος να πιάσει την οργανική θέση και συνεχείας αμέσως φεύγει με άλλο σήμα και λέει να διατεθεί στον τάδε υπουργό ή στον τάδε πρόεδρο, όπως καταλαβαίνετε είναι δώρον άδωρον. Εμείς ζητάμε ουσιαστική ενίσχυση, κυρία Σφαγιανάκη, πραγματικά νούμερα. Και τα νούμερα εμείς τα έχουμε βάλει κάτω, τα έχουμε δει, τα έχω ενημερώσει και τον κύριο υπαρχηγό το σημερινό και τον κύριο αρχηγό με έγγραφο και την κυρία υπουργό και τον κύριο γενικό γραμματέα. Το έχω ζητήσει, το λέω, θα το λέω, θα γίνομαι εγώ, έχω πει θέλω να είμαι χρήσιμος και όχι αρεστός. Θέλουμε το λιγότερο στη διεύθυνση αστυνομίας Χανίων, το λιγότερο 50 άτομα, όχι με απόσπαση όπως είπατε, οργανικά να ανήκουν με μετάθεση στη διεύθυνση αστυνομίας Χανίων. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουν και οι συνάδελφοί μας στις υποχρεώσεις που έχουμε, διότι η ελληνική αστυνομία, όλοι είμαστε επαγγελματίες, όλοι πρέπει να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει λειψανδρία, καταλαβαίνετε ότι τίθονται άλλα θέματα ασφάλειας. Ο θεσμός της ακρόασης πολιτών έχει αποδώσει καρπούς, λειτουργεί, είστε εσείς ικανοποιημένος? Τι είναι εκείνο το οποίο ακούτε και από τους πολίτες? Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο θεσμός κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένας πάρα πολύ σωστός θεσμός, ο οποίος έρχεται κοντά ακρόαση ο πολίτης, έχει κάποιο θέμα, θα επισκεφτεί τον αστυνομικό διευθυντή του κάθε νομού και από εκεί πέρα ο αστυνομικός διευθυντής δίνει τις κατευθύνσεις αν χρειαστεί να παραπέμψει κάποιους διοικητές ή επιθείας να δώσει κάποιες εντολές και οδηγίες να λυθούν κάποια θέματα. Κατά την άποψή μου, ότι είναι καλό προς την κοινωνία, κύριε Σφακιανάκη, εμείς συνδικαλιστικά το επικροτούμε. Δεν είμαστε άνθρωποι ούτε των άκρων, αλλά ούτε και το να γυρνάμε την πλάτη και να απαξιώνουμε το κάθε τι που έρχεται. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Εμείς και με τον Περσία που διέταξε ο κύριος αρχηγός, ο σημερινός ο κύριος Ανδρικόπουλος, με μεγάλη χαρά το δεχτήκαμε, διότι εμείς θέλουμε τους ελέγχους, αλλά όπως σας είπα κύριε Σφακιανάκη, να έχουμε και τον πραγματικό αριθμό ατόμων συναδέρφων, διότι το προσωπικό δεν μπορεί και να κουράζεται και να μην αναπαύεται. Διότι έτσι γίνεται κατασπατάληση του προσωπικού, το προσωπικό δεν αντέχει και όπως καταλαβαίνετε μετά τίθονται άλλα θέματα. Ναι, και θέματα επικινδυνότητας, ασφάλειας των αστυνομικών. Ένα κουρασμένο προσωπικό σίγουρα κινδυνεύει κιόλας.
Ασφαλώς. Αυτό όπως το είπατε πολύ σωστά, όταν το προσωπικό δουλεύει και δεν αναπαύεται, καταλαβαίνετε ότι βιολογικά το ρολόι του ανθρώπου πρέπει να ξεκουράζεται. Αν δεν ξεκουράζεται, δεν μπορεί να αποδώσει. Και ένα παραπάνω που εμείς στα ωράρια μας είναι 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι το συνήθες φαινόμενο, ωράριο, να σηκώνεσαι το πρωί να πηγαίνεις 7.30-8 παρά στη δουλειά σου και 2.30-3 παρά να πηγαίνεις σπίτι σου και λες πάλι αύριο την άλλη μέρα και αργίες. Εμείς και αργίες δουλεύουμε και Χριστούγεννα και Πάσχα και καθημερινές. Δεν έχει ωράριο η ελληνική αστυνομία. Είναι 24 ώρες. Πριν σας αφήσω και σας αποδεσμεύσω, πείτε μου και για τα αναδρομικά, αν είστε ικανοποιημένους. Θυμάμαι ότι ήσασταν και από εκείνους οι οποίοι αφισβητούσατε λίγο και το αν θα καταβληθούν τα χρήματα. Τι είναι εκείνο το οποίο έχετε εσείς ως αίσθηση και από τους συναδέλφους σας? Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σφακιανάκη, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και δεν μασάω τα λόγια μου, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Ποια αναδρομικά? Μιλάμε αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που προσφύγαμε σε αγωγές, σε προσφυγές, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία και δικαιωθήκαμε. Mm-hmm. Να γυρίσουν τα λεφτά, έβγαλε απόφαση η κυρία Σφακιανάκη, το Συμβούλιο Επικρατείας, να γυρίσουν οι μισθοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων εκεί που ήταν το 2012 τον Αύγουστο. Δεν έχει γίνει κάτι. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, τα αναδρομικά που πήραμε επί κυβέρνηση Σαμαρά το 50% δεν μας τα χάρισε κανείς. Όπως είπατε, κερδίσαμε στα δικαστήρια. Το υπόλοιπο 50% τώρα που μας γυρνάει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα με του κυρίου Καμένου, πάλι το ίδιο είναι. Δεν μας τα κάνει κανείς δώρο. Τα κερδίσαμε δικαστικώς. Απόφαση δικαστική. Συμβούλιο Επικρατείας, το ανώτερο όργανο. Λοιπόν, και μας το δώσανε μετά από τόσα χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι κακά τα ψέματα είναι και χρονιά εκλογών τώρα. Λοιπόν, ανά πάση στιγμή λοιπόν να μην κοροϊδευόμαστε, τα δικαιούμαστε, μας τα δώσανε κατά το δικό τους πιστεύω time τώρα, κρίνανε αυτοί, τα δώσανε. Από εκεί πέρα δεν μας έκανε δώρο κανείς. Από τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν υπάρχουν παράπονα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι υπήρχε τσεκούρι ακόμα και της τάξης του 75% για τους απόστρατους βέβαια, όχι για τους εν ενεργεία. Έχετε εσείς μια εικόνα? Κοιτάξτε, για τους απόστατους δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Για τους εν ενεργεία που έχω εικόνα, μπορώ. Υπήρξε κάποια προσωρινά στους ειδικούς φρουρούς ή κάποια παιδιά οι οποίοι είχαν καταταγή από το 2007 και μετά, οι οποίοι δεν τους γυρίσανε το υπόλοιπο 50%, ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά είχε δώσει το πρώτο 50%. Εκεί υπήρξε μια ανομαλία και πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν σε κάποιο λάθος και δεν έγινε σκόπιμα. Διότι και οι ειδικοί φρουροί, το είπα και το ξαναλέω, είναι ελληνική αστυνομία. Είναι κομμάτι, είναι οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Διεκδικείτε όμως και άλλα επιδόματα, όπως από το επικουρικό σας ταμείο. Έχετε κάποιες εξελίξεις σε αυτό, έχετε νεότερα? Έχουμε και νεότερα και σε αυτό, απλώς έχουμε προηγείται, που είχαμε κάνει και τώρα προσφάτως προσφυγές, για τα δώρα. Μιλάμε για τα ποσά των τελευταίων 2 ετών, τα οποία ήταν 500 ευρώ τα Χριστούγεννα που προλάβαμε μετά, λίγο πριν κοπούνε τα δώρα. Ήταν 500 ευρώ το δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ το επίδομα Δίας και το επίδομα του Πάσχα. Αυτά λοιπόν προχθές βγήκε απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας που μας δικαίωσε και πρέπει και αυτά να επανέλθουν κανονικά και θέλω να πιστεύω ότι θα τα γυρίσουν γρήγορα. Μάλιστα. Κύριε Ξανθουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Φυσικά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους που θα βρίσκονται και σε υπηρεσία εκείνες τις ημέρες. Είστε από τα επαγγέλματα που βρίσκονται επιποδώς εκείνες τις μέρες, όχι μόνο εκείνες, αλλά ένα παραπάνω τις μέρες των εορτών. Έτσι όπως το είπατε, όπως το είπα και εγώ, η ελληνική αστυνομία δουλεύει 24 ώρες 24ωρο. Δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν καθημερινές. Για μας είναι κάθε μέρα εργασία. Για μας πάμε κανονικά στη δουλειά μας. Είμαστε στις υπηρεσίες και προσφέρουμε στον πολίτη, στον ένα πολίτη ή σε οποιοδήποτε υπήκο Ευρωπαϊκής χώρα ή όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάντα ετοιμοπόλεμοι εντός εισαγωγικών στη διάθεση του πολίτη. Εύχομαι ολόψυχα το 2018 που φεύγει και το 2019 που μπαίνει να είναι μια χρονιά, να είναι εφημερία για όλο τον κόσμο, για την πατρίδα μας στην Ελλάδα, γενικά να έχουμε καλύτερες στιγμές. Να μην υπάρχει μεταξύ μας ούτε πόνος, ούτε θλίψη και να υπάρχει μια αγάπη και γελαστά πρόσωπα. Ευχή μας και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Κρατάμε λοιπόν τις ευχές σας. Να είστε καλά. Γεια σας.